Ο Ερκάν Καρακούς, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία και εκ των βασικών στρατιωτικών συμβούλων του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, δήλωσε ότι το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, η Ψέριμος, η Κίναρος και κάποια ακόμη νησιά ανήκουν στην Τουρκία πέραν πάσης αμφιβολίας. Όπως ανέφερε, το Αγαθονήσι είναι δικό μας, η Αρκή είναι δική μας, το Φαρμακονήσι δικό μας, η Ψέριμος δική μας, η Λέβιδα δική μας, η Κίναρος δική μας, οι νησίδες Λιάδη δικές μας, η Σύρνα δική μας, τα τρία νησιά δικά μας, η Αστακίδα δική μας. Οι Ινούσες μας ανήκουν, η νήσος Πάσα δική μας, η Θήμενα δική μας και η νησίδα Γαβάθα δική μας. Αυτά είναι δικά μας και είναι καθορισμένο με τις συνθήκες. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε ποιον ανήκουν. Η Άγκυρα επίσης δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντεο για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας με τίτλο «Πρόκληση στο ελληνικό αρχιπέλαγος», το οποίο παρουσιάζει συγκεντρωμένη την προκλητικότητα της Ελλάδας που διατάραξε την ισορροπία που καθιέρωσε η συνθήκη της Λοζάνης και η αντίστοιχη των Παρισίων στο Αιγαίο Πέλαγος. Στο βίντεο, φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί μιλούν για το πως η Ελλάδα μετέτρεψε τα νησιά σε οπλοστάσιο και στρατώνες, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Τα νησιά του Αιγαίου περιλαμβάνουν και τα Δωδεκάνησα, τα οποία το 1912 δόθηκαν στην Ιταλία με τον όρο να επιστραφούν στο Οθωμανικό κράτος. Το 1923 καθορίστηκε με τη συνθήκη της Λοζάνης πως πρέπει να είναι αφοπλισμένα. Και συνεχίζει, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αυτή τη φορά δόθηκαν στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα η εφημερίδα Γεννή Σαφάκ μιλά για τις διαδοχικές σφαγές που έκαναν οι Έλληνες κατά την Ελληνική Επανάσταση.